Δίκο μέσα στην περιοχή. Απέναντι στο Φαμπιάνο τον πέρασε. Δεύτερη κλειστή τρίπλα. Το πλασέ. Απίθανο γκολ από τον Δίκο. Όφη προηγείται 1-0 στο 17. Με ατομική προσπάθεια. Δείτε ξανά. Από την πάσα του Μανδά. Εδώ ο Δίκο με αντίπαλο τον Φαμπιάνο. Αφού πρώτα μονομάχησε με τον Τόνε, τον goalkeeper του Όφη ο Μανδάς. Μια φάση η οποία... Διουζέ σε νέα κεφαλιά, ο Δίκο για το Σαλιδάκι. Καταπληκτικό γκολ από τον Δίκο. Φοβερός τρόπος για να παραγυρίσεις και να πετύχει 1-0 ο Όφη. Προχή έχει αποφασίσει ήδη τι θα κάνει και το πετυχαίνει στην εκεί. Εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά που αφήνει η ΑΕΚ από την αρχή του παιχνιδιού και φτάνουν σε ένα δεύτερο γκολ. Νίκο, ο Όφη μοιάζει να είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια. Σήμερα με πάνε τον Νίκο. Πάνω ότι είναι ένας παίχτης που εκμεταλλεύεται τον χώρο. Ο Νίκο αυτό έκανε τώρα. Συνεργασία των δύο αλλαγών. Παίρνει το δεύτερο. Και πάλι το ίδιο σκηνικό με πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Ντίκο. Ήρθε, γύρισε την μπάλα ο Παύλοβιτς, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ντίκο θα κάνει... Είναι μια φάση που θα ελεγχθεί εδώ για να δούμε αν υπάρχει offside. Δείτε ξανά, ο Παύλοβιτς προσπάθησε με το κεφάλι να γυρίσει. Είναι δύσκολο να βάλεις δύναμη την μπάλα με το κεφάλι. Στην έδρα των κριτικών, ο Ντίκο το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. Φοβερό γκολ από τον Νουά Ντίκο. Το 42 με αυτό το δυνατό δεξί σιρτό σουτ. Ο επιθετικός του Όφη Τάισον. Παίχτες του Όφη με τον Ντίκο να ολοκληρώνει τον Καραβέλη να μην μπορεί να αντιδράσει. Το σουτ με το δεξί από τον επιθετικό του Όφη. Για εδώ αλλάζει ο Λάρσον, προλαβαίνει να σεντράρει. Κεφαλιά 3-2 από τον Νουά Ντίκο. Στο 65. Στα φετινά παιχνίδια του Όφη. Νέο τριγωνάκι τώρα, Νέιρα. Ο Ντίκο στην περιοχή, Ντίκο με την ευκαιρία 2-0. Φαινόταν να έρχεται το δεύτερο γκολ για τον Όφη. Πανηγυρίζει ο Τίσκορ. Εδώ στο Αγρίνιο, τριγωνάκι, Νέιρα. Τώρα ο Ντίκο. Στην κλειστή γωνία, ξεπερνά τον Μαλί. Πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια. Προσπί σημαίνει όρθιο, σεντράρι. Η κεφαλιά από τον Ντίκο, 2-2. Στο 81 ισοφαρίζει ο Όφη. Ενέργεια από τον Αμπιφουμά. Βγάζει τη σέντρα κεφαλιά από τον Ντίκο. Κίνηση από τον Τωράρινσον. Η παράλληλη μεταβίβαση. Το σούτ 1-0 Όφη με τον Ντίκο. Στο 19. Ο Ντίκο σκοράρει. Εδώ η πάσα για τον Τωράρινσον. Και το 3-2. Λουίς Φελίπε περιμένει ο Ντίκο. Ντίκο στην άλλη πλευρά. Γίνεται το σούτ και σκοράρει. Εδώ ξανά η φάση. Ο Ντίκο βλέπει αμαρκάριστο τον Ντιουσέ. Και τελικά την παραμονή του χάρη στην πλήρη στήριξη που απολαμβάνει και από τη διοίκηση και από τους ποδοσφαιριστές για να δούμε τη φάση. Ο Μαρινάκης πέρασε για τον Ριέρα. Ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Το σούτ από τον Μαρινάκη. Προβολήσα σε μικρό χρόνο. Суперлиги, внимание, момент какой. Давайте вы... повторе посмотрим. Хорошую передачу ему здесь выдал Нуха Дико, который оказался. Атака идет, вот и в атаке, вот это шанс, удар в ворота, браво, Ладыгин, ну вот для этого Юрка сегодня на поле лучше. А, ну что ж, Дико, ну-ка Дико, это фамилия футболиста, ну а Бауэр в воротах, Офи номер 33, а мы смотрим. Офи. Удар по воротам какой опасный, ну-ка Дико, пришлось потрудиться Александру Сумасу, на стоп-лосу, смотрите. Για Ντίκο. Καταπληκτική ρουλέτα του Ντίκο. Παίζει και για τον Ντίκο. Καταρχά, αλλάξει ο Νταμπράουσα για τον δεύτερο. Την ώρα που ο Ντίκο κάνει το σούτ εκπληκτικά, διώχνει. Έσπασε για τον Ντίκο. Μπορεί και να σουτάρει και σουτάρει ο Ντίκο Κρίστινσον σε κόρνερ. Ό,τι δεν μας προσέφεραν οι δύο ομάδες στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του παιχνιδιού για την Κυφσιά στο 86.
αλλά και με τον γκολ του Λουίς Φελίπε. Μπάλα κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Μανδά. Τώρα ο Ντίκο τροποδοτεί τον Μπαλογιάννη. Αυτός κλείστηκε από τον Καρμόνα. Έρχεται ο Ντίκο να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Μάτσα εξελιχθεί. Να αντεπίθεση τώρα να σουτ με πολύ μπάλτσο και απόκρουση. Από είδε πόση μπάλα γυρίζει. Είχε πάρει μπάλα. Καταλήγει στο κοντρό και τώρα στο χώρο η παλιά για τον Ντίκο. Τον κυνηγάει ο Ίγκασον, αλλάζει κατεύθυνση ο Ντίκο, τρομερή επέμβαση. Ο Κοτάρτη απαντά με μια εντυπωσιακή απόκρουση. Απλώντα το κορμί του και βρίσκοντα την μπάλα με το απλωμένο δεξί. Ξανά Λαυρόπουλος, Ντίκο, Παπαδόπουλος. Ξεστικά να τον κολλάρει πήγε ο Ντίκο. Λάρσον να κερδίσει την μπάλα, να αφήνει στον Ντίκο. Ποιος απέβγε τον Καραμάνο, επιμένει ο Ντίκο. Να κάνει το σούτ ο Καραβέλης. Θα μπλοκάρει την μπάλα πέφτοντας στην αριστερή του γωνί. Αυτό στα σεντράρι, κεφαλιά από τον Ντίκο, Γκρόφ εντυπωσιακά. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με την κεφαλιά του Ντίκο. Ωραία με τον Όφη να βγαίνει κερδισμένος από αυτό και τον Ντίκο να αφήνει την μπάλα να φρέτει. Δηλαδή τρει μπροστά του. Ο Μπάκιτς για τον Ντίκο, πολύ ωραία συνεργασία των δύο. Ο Ντίκο παίρνοντας με το δεξί, δεν έχει εμπιστοσύνη. Γέμισμα στον Ντίκο, στην πλάτη του Λάρσον. Ο Ντίκο είναι στην περιοχή, ευκαιρία. Ο Ανέστης σώζει το τέταρ με τον Ντίκο. Ο Ισοδόξης έφυγε ωραία από τον Λάρσον. Βρέθηκε σε περίοδο. Ντίκο υποδέχεται την μπάλα, έχει κοντρόλ και φαίνεται να έχει και δυνάμεις. Τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού βγάζει την κόντρα επίθεση. Με Ντίκο που συνεχίζει την προσπάθειά του και στέλνει την μπάλα στον δοκάρι. Να έχει το δοκάρι σε αυτή την πολύ γρήγορη κόντρα επίθεση με τον Ντίκο. Να είναι σίγουρα ένας από τους παίχτες. Η δυνατότητα να πλησιάσει με αξιώσεις στην εστία του Καραβέλη. Το σούτ του Ντίκο, Καραβέλη σε κόρνερ. Ο σκόρερ του γκολ σοφάρι. Το κοντρόλ από τον Ντίκο και το σούτ στην κλειστή γωνία ψηλά. Το ραλ για τον Ντίκο. Ντίκο έκανε τη σέντρα, περιμένει ο Απάντα για να γυρίσει με αντίπαλο τον Ντίκο. Μοσχέλης, πάλι Ντίκο, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Μοσχέρα. Σόρια. Έγινε λάθος, έκλεψε ο Ντίκο από το παντελάκι και τώρα έχει στο έλεος του τον Κλέιμαν, περνάει και τον Κλέιμαν, πλασάρει αλλά δεν σκοράρει. Περνάει στον χώρο για τον Ντίκο, ο οποίος βάζει το αριστερό πόδι για να συγκρατήσει την μπάλα από το μαρκάρισμα του Τζανετόπουλου και να τον ξεπεράσει, τα καταφέρει με αυτή την τρίμπλα. Κεφαλιά από τον Ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θέλει να δώσει τον Ντίκο. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, πλεονέκτημα, αφήνει ο Παπαπέτρου πολύ σωστά. Ντίκο κρατάει. Ανεβαίνει ο Λάρσον. Ντίκο. Πάρα πολύ ωραία υποδοχή της μπάλας. Πέφυγε δύο αντιπάλους, ο Λάρσον καθυστερεί, ο Μπάκιτς ζητά. Προτιμά τον Ντίκο, μπροστά του ο Πάζ, η σέντρα. Μπλοκάρι. Παλιά του Πραξιτέλη Μπούρου για τον Ντίκο. Έχει μπροστά του Ναβιλα. Συγκλίνει, θα κάνει το σούτ, διώχνει ο Στρολάκης σε κόρνερ. Κοιτάμε για λίγο και τον Νίκο Γιώβια, ξανά το σούτ. Για Μαδής, Φιλεράκης περιμένει τον Ντίκο. Πίση από τον Ντίκο, τον μπέρδεψε λίγο το γέλ της μπάλας. Αλλάζει κατεύθυνση, η πάσα για τον Ντίκο είναι εξαιρετική. Ο Ντίκο απέναντι από τον Κλέιμαν, τον πλασέ, θα σώσει ο κολλή.